Ναι. Ο Άρης έπεσε τα τελευταία 8 χρόνια 2 φορές στη Β' Εθνική. Είναι η μεγαλύτερη ξεφτύλα που μπορεί να υπάρχει για έναν οπαδό, πόσο μάλλον του Άρη. Και όμως εμείς είμαστε εδώ, ήμασταν εδώ και στη Β' Εθνική, αν θυμάσαι καλά, πέρυσι που κάναμε σε ένα άλλο κανάλι μια εκπομπή. Ήμασταν στη Β' Εθνική και ερχόμασταν. Κάποιοι κάνανε μια ήττα, 1-3 από τη Λαρισούλα και εξαφανίστηκαν. Την προηγούμενη εβδομάδα ήρθαν με φανέλα εδώ πέρα που κέρδισαν τον Άρη, τον μεγάλο Άρη, τον κέρδισαν και ανοίξαν σαμπάνιες και ήρθαν με φανέλα, Ραπτόπουλε. Και τώρα χάσανε τη Λαρισούλα και εξαφανίστηκαν οι κύριοι. Για τους άλλους που πέφτουν στη Β' Εθνική. Είσαι απολαυστικός. Για τους άλλους που πέφτουν στη Β' Εθνική, Ραπτόπουλε. Είσαι απολαυστικός. Για τους άλλους που πέφτουν στη Β' Εθνική. Ήταν μια ζωή ανύπαρκτη. Δεν είναι τώρα. Θα σε ξανακάνουν βιντεάκι. Τελείωσα. Τελείωσα το YouTube. Το κεφάλι του αριστερό πόδι που πέφτει. Για να δεις ότι εμείς. Είπε κανένας. Για να δεις τη διαφορά σου. Μα δεν άσε το η ζωή κάνεις κύκλους. Ναι ρε φίλε, πέρυσι τους ρίξαμε στον μπάσκετ. Μα δεν λέμε τίποτα. Και μας λέγανε στο ποδόσφαιρο μπορείς να με ρίξεις. Ένα λοιπόν που θα σε ρίξω και στο ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, μπορεί να γίνει κι αυτό. Τελευταία δεκαετία ακριβώς το ίδιο. Πώς σας έριξε ο Ηρακλής. Τα ίδια είστε. Θέλω να τα ακούσω, πώς σας είχε ρίξει. Πώς τι με έκανε ο Ηρακλής. Πώς σας είχε ρίξει. 9 παίχτες από 20 λεπτό. 6. Και τι έγινε. 9 παίχτες φίλε από 20 λεπτό. Με 9 παίκτες από το 20 λεπτό, σε να ρωτάω. 8 με έριξε. Με 9 παίκτες από το 20. Ρε, άστο να αναμίλησε. Με 9 παίκτες από το 20. Και. Με 9. Σε 2 εβδομάδες σας έρθουνε. Θα δούμε πόσα θα φάνε. Εκεί την ομάδα. Εγώ απλά παρατήρησα. Εγώ παρατήρησα μου φάνηκε. Ακριβώς ότι άνοιξα σαμπάνιες και ότι έβαλα την πόλη. Σαμπάνιες δεν άνοιξε στην Τούμπα, σαμπάνιες άνοιξε στο κρατικό. Που κέρδισε τον αυτοκράτορα. Αν θυμάσαι. Ναι, δεν σου λέω γιατί την Τούμπα. Στην Τούμπα έκανε το γύρο του Θριάμβου, δεν άνοιξε σαμπάνιες. Μου λε, αρχίσατε να παίρνετε. Είπα εγώ ότι δεν είναι πέναλτι. Σκύψα τα παράγοντα. Έχετε κανένα παράγοντα. Ένα προπονητή του Όφη για το παράγοντα. Εμεί έγιναν δύο φάσει τώρα με του Πάου και είπαμε τον κόλ του Πάου είναι κανονικό. Δηλαδή τι να πούμε, ότι δεν είναι κανονικό. Θα γελιοποιηθούμε εμεί. Ό,τι βλέπει πρέπει να λε. Μα τον κόλ του Πάου είναι κανονικό, ρε φίλε. Ο παδό, κοίταξε. Εμεί ο παδί μα, ρε φίλε. Ο παδό το αμφισβητούμενο θα το δει πέρα τη ομάδα. Το καθαρό δεν μπορεί να το πει. Να μα πει ότι είναι πέναλτι. Το κάνει. Ο Βαρούχας είναι ο παδός του Άρη. Άντε πάλι το Βαρούχα. Ο Βαρούχας είναι ο παδός του Άρη. Άντε πάλι ρε. Καθηγητής διαιτησίας είναι. Με τρελαίνεις τώρα. Όταν λέει κατά του Άρη δεν το λες ρε βλάκα. Και τότε το λέω. Πότε είπε κατά του Άρη. Και τότε το λέω Ζάχο. Είμαι τρελαίνεις να πούμε. Σου λέω Βαρούχας. Είναι καθηγητής διαιτησίας. Όταν είπε ο άνθρωπος ότι είναι πέναλτι. Όταν ήταν πέναλτι στο μάτι της Τούμπας, το είπε. Το σπρώχνει το δεξί. Το σπρώχνει με το δεξί. Ήταν πέναλτι, το είπε. Σήμερα δεν χρειάζεται να μου το πει ο Βαρούχας. Αυτό σου λέω. Δεν χρειάζεται να μου το πει ο Βαρούχας. Εσύ είσαι ο παδός του Άρη. Μπορεί να βλέπει με κίτρινα γυαλιά. Ο Βαρούχας είναι ο παδός του Άρη και το είδε πέναλτι. Δεν καταλαβαίνω. Σε ξαναρωτάω. Εσύ το βλέπει με κίτρινα γυαλιά. Ο άλλο θα σε πει που βγήκε ότι εσύ το βλέπει με κίτρινα γυαλιά. Ζάχο. Και το είδες πέναλτι. Μαύρα γυαλιά ακόμα. Εντάξει, ο Βαρούχας λοιπόν. Ο Βαρούχας λοιπόν δεν φοράει κίτρινα γυαλιά. Και είπε ότι ήταν πέναλτι. Εντάξει, τελείωσε. Τελείωσε. Σταμάτα, μην βγάζεις τις φλέβες αυτά. Όταν πει κάτι κατά του Άρη. Φωτογραφία θα το δει στο Χαριλάου, βρε αν υπάρχει. Βρε αν υπάρχει. Εγώ αν πάω. Θα φοβηθώ το λαό του Ηρακλή. Θα φοβηθώ το λαό του Ηρακλή. Λέω να κάτσω σπίτι. Κάτω στο σεντόνι. Τι πηγαίνει ο Έτσι. Ρε εσύ. Βγάζω τα γυαλιά ρε Φλόρ. Τι να σε πω. Θα με πέσουν και τα μπούσκια θα με πέσουν. Τι να σε πω. Τι να κλειδέα. Ωραίος είναι θράσος. Ωραίος, καλό. Όχι, συγγνώμη. Συγγνώμη. Σου λέω, για να μην λέσουμε μια εβδομάδα ποιοι προκάλλουν. Είδες, δεν είπαμε τίποτα για τον Ηρακλή. Τίποτα δεν είπαμε για τον Ηρακλή. Έρχονται. Τίποτα δεν είπαμε για τον Ηρακλή. Μια μισή ώρα. Θέλετε οι οπαδοί του Ηρακλή να μείνουν στις θέσεις τους. Στο Καφτατζόγλιο. Που ήμασταν 15.000. Και μπήκαν παραπέντε. Μέχρι να αρχίσει το μάτι. Από το ρολόι δεν υπήρχε. Είχε κάτι δύο ψυχάλες εκεί και βγήκε να μας πει μην πας στο Χαριλάου, ρε. Αυτό που μας έδειξε μας είπε. Ρε είσαι τρελός ρε. Ρε κρύψου ρε σε καμιά οικοδομή. Ήρεμα. Ρε θα τρελαθούμε ρε. Εντάξει. Καλημέρα σας κύριε. Ακούτε. Σας ακούτε. Σούλικ. Χαμώ την μπάρα. Τον παπά μου θα σου στείλω. Σε ένα στόπα. Όχι εμένα είπε. Εσένα. Ναι. Τον παπά του σας δω θα στείλω. Επόμενη γραμμή.